Καλημέρα, κύριε Τρίμα, καλημέρα. Υπάρχει αυτό το δίλημα το οποίο απασχολεί και την κυβέρνηση, απασχολεί και τον κόσμο. Τι κάνουμε? Δηλαδή, είμαστε μια χώρα που έχει κολλήσει ο εμβολιασμός, είμαστε χαμηλά. Έχουμε ανθρώπους που χάνονται. Έχουμε μεγάλης ηλικίας ανθρώπους που ευάλωτους που είναι εκεί, στις ΜΕΘ, και κινδυνεύει η ζωή τους. Και συζητάμε τι πρέπει να κάνουμε. Να κάνουμε υποχρεωτικό τον εμβολιασμό σε μια επαγγελματική κατηγορία, σε άλλη, στα παιδιά, στους μαθητές, στους από εδώ, από εκεί. Υπάρχει. Η δική σας πρόταση ποια είναι? Νομίζω ότι έχουμε φτάσει εκεί που και εσείς είπατε προηγούμενα, λόγω της αποτυχίας της κυβερνητικής πολιτικής στη διαχείριση της πανδημίας και φυσικά στο ζήτημα της υποχρεωτικότητας και της καθολικότητας του εμβολιασμού. Μάλιστα, είμαστε στο σημείο να μιλάμε για κλείσιμο των μεγάλων εμβολιαστικών κέντρων, για να δίνεται ουσιαστικά ο εμβολιασμός στους ιδιώτες γιατρούς. Κυριολεκτικά η κυβέρνηση έχει ακολουθήσει μια εγκληματική πολιτική διαχείρισης, αυτή που κράτησε 2 χρόνια κλειστά τα σχολεία και τα πανεπιστήμια, αυτή η οποία δεν πήρε κανένα μέτρο για να αποσυμφορήσει τα μέσα μαζικής μεταφοράς, αυτή που έφτιαξε τα πρωτόκολλα του καλοκαιριού με βάση τις απαιτήσεις του ταξιδιωτικού και τουριστικού κεφαλαίου και τώρα έρχεται να εισπράξει τα αποτελέσματα. Ας πούμε ότι είναι έτσι, τώρα τι κάνουμε? Αυτό που πρέπει να κάνουμε τώρα λοιπόν είναι να υπερασπιστούμε την ασφάλεια, την υγεία του λαού μας, να απαιτήσουμε μια γενικευμένη εμβολιαστική κάλυψη με μια ενημέρωση του πληθυσμού για όλα αυτά που γίνονται, γιατί ξέρετε, απουσίασε οποιαδήποτε σοβαρή επιστημονική τεκμηριωμένη ενημέρωση του πληθυσμού, και φυσικά να μην δεχτούμε να πληρώσουμε για άλλη μια φορά τις συνέπειες από αυτή την πολιτική, γιατί ήδη οι συνέπειες αυτές είναι βαριές και όσον αφορά τα εργασιακά δικαιώματα και όσον αφορά την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, την κατάσταση στα νοσοκομεία, όλα αυτά δηλαδή που φέρουν τη σφραγίδα της πολιτικής κυβέρνησης. Τώρα, το μεγάλο θέμα της επικαιρότητας αυτή την εβδομάδα, εκτός από τα εμβόλια, ήταν και αυτά που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση. Περιμένουμε να ακούσουμε και τον κύριο Τσίπρα την Θεσσαλονίκη να του απαντήσει. Ακούσαμε χθες τον κύριο Κουτσούμπα. Υπάρχει μια συζήτηση εάν αυτά που δίνουν είναι ψίχουλα ή αν αυτά που δίνουν είναι, πώς να πω, είναι πολλά σε σχέση με τη δημοσιονομική κατάσταση και το χρέος. Προφανώς την άποψη του Κουκουέ την ακούμε, την ξέρουμε. Το ερώτημα είναι, ποια είναι η δική σας εναλλακτική πρόταση? Πρώτα απ' όλα υπάρχει μια γενική εντύπωση σε σχέση με αυτά που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, και όσον αφορά τις θέσεις τις δικές μας θα διατυπωθούν και στην σημερινή συγκέντρωση στο Βελίδιο που θα γίνει με τον Γενικό Γραμματέα του Κόμματος. Ναι. Συγκεντρώνουμε την προσοχή μας στην ανάγκη να υπάρχει ανάσκεση αυτής της επίθεσης. Ξεκινάνε οι πληστηριασμοί, οι συνέπειες της ανεργίας είναι εδώ. Το όργιο των αυξήσεων και των ανατιμήσεων είναι εδώ. Απέναντι σε αυτή την κατάσταση, η άμεση εναλλακτική λύση είναι ο λαός μας να αντιδράσει. Είναι να διεκδικήσει αυξήσεις στους μισθούς, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, προστασία από την πανδημία, στηρίζοντας το δημόσιο σύστημα υγείας και φυσικά όλα τα μέτρα τα οποία δεν παίρνει η κυβέρνηση για να παραμείνουν ανοιχτά και ασφαλή τα σχολεία. Αυτά δεν πρόκειται να τα δώσει ο κύριος Πρωθυπουργός. Ο κύριος Πρωθυπουργός μπαίνει στη λογική τη μία να δίνει 150 ευρώ και την άλλη να δίνει gigabyte για να προσελκύσει την νεολαία. Την ώρα που υπάρχει η ακρίβεια που τσακίζει το λαϊλατημένο εισόδημα της λαϊκής της μέσης οικογένειας, μιλάει για να μοιράσει κάποια διαμερίσματα, λέει, στους νέους, την ίδια ώρα που ξεκινάνε και οι πληστηριασμοί της πρώτης κατοικίας. Απέναντι λοιπόν σε αυτό το τοπίο, το οποίο είναι καταθλιπτικό αν το συνδυάσεις και με την συζήτηση από πλευράς της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που κυριολεκτικά κάτι διαφορετικό, εναλλακτικό δεν έχει να δώσει, δίνει την δυνατότητα σε έναν κόσμο να σκεφτεί, να αντιδράσει, να πάρει πάνω του την υπόθεση, να υπερασπιστεί το εισόδημά του, να υπερασπιστεί τη δουλειά του και τα εργασιακά του δικαιώματα. Προτείνω λοιπόν να ακούσουμε απόψε τον κύριο Κουτσούμπα, να ακούσουμε και το Σαββατοκύριακο τον κύριο Τσίπρα και στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας να τα ξαναπούμε έχοντας όλο το. Ας πούμε όλες τις θέσεις όλων των πόλεων μπροστά μας. Να είστε καλά, κύριε Σοφιανέ. Ευχαριστώ πολύ.